Λοιπόν, ο assistant coach Ηλίας Στρατικόπουλος του Αλέξανδρου Ζαβού να μας πει για τη μεγάλη νίκη του Εργάλεου επί του Πανιωνίου, τα πρώτα συναισθήματα και πού κρίθηκε το παιχνίδι. Πέραν του σου, του Ντακούλια, φαντάζομαι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο πολύ ιστορικές ομάδες. Το περιμέναμε, η ομάδα του Πανιωνίου έχει πολύ έμπειρα παιδιά. Κρίθηκε όπως πες στο τελευταίο σουτ, αλλά νομίζω ότι το πάθος και η θέληση των παιχτών μας, γιατί δουλεύουν όλο αυτόν τον καιρό με μεγάλες δυσκολίες, με τραυματισμούς, με συνεχόμενα έτσι απουσίες που έχουμε στην προπόνηση, κρίνανε το μάτς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και στην ομάδα του Πανιωνίου φυσικά. Είδαμε ένα φοβερό παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για σας ενώ από τη συνέχεια? Είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την ψυχολογία. Είναι δύο βαθμοί, η ψυχολογία μένει και προχωράμε για το επόμενο μάτς. Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Ο κόσμος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας βοηθάει πάρα πολύ. Πάντα θέλουμε να είναι έτσι σε φύλαβλα πλαίσια. Τον ευχαριστούμε πολύ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ την αρχή της χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Κόουτς Γιώργος Μπιτζάνης, ο πλευράς Πανιωνίου, πού κρίθηκε αυτό το συναρπαστικό ντέρμπι με το Εργάλεο, η ήττα της ομάδας σας, τι σημαίνει για εσάς εν ώψη της συνέχειας και τι είπατε και στα παιδιά? Ξεκινήσαμε το μάτς με άσχημη εμφάνιση στην άμυνα. Είχαμε φάει πολλούς πόντους, παρόλο που σκοράραμε στην επίθεση. Δεν είχαμε πει πριν από το μάτς να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε την άμυνά μας. Κατεβάσαμε το ρυθμό. Το μάτς κρίθηκε, όπως είδατε, στις λεπτομέρειες. Είχαμε ουσιαστικά δύο κατοχές μετά από time out. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Στην τελευταία επίθεση αποφασίσαμε να παίξουμε άμυνα. Φάγαμε ένα κρεμασμένο σουτ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιος βάζει το καλάθι και κερδίζει, κάποιος το χάνει και χάνει το παιχνίδι. Εγώ δώσα συγχαρητήρια στην ομάδα, στα παιδιά, προσπάθησαν πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, δεν σημαίνει κάτι για μας αυτό. Στρεφόμαστε στο μάτι της Κυριακής με το Φάνερο, που είναι στην έδρα μας και πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε. Τι είπατε στα παιδιά και ένα μήνυμα και στον κόσμο που περιμένει από τον Πανιώνιο στην πορεία κάποια καλά έτσι αποτελέσματα? Όπως σας είπα, στα παιδιά να σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Το ότι χάθηκε ένα μάτς στην κατοχή ουσιαστικά δεν σημαίνει τίποτα. Όλοι προσπαθήσαν πάρα πολύ. Συνεχίζουμε στον κόσμο του Πανιωνίου. Θέλω να πω ότι θέλω την Κυριακή να γεμίσει το γήπεδο πάλι όπως έκανε και την πρώτη αγωνιστική, να είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, γιατί είναι ουσιαστικά ο έκτος παίχτης μας. Κόουτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.